Παράταση της απόσυρσης για όλο το 2012 ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από την κρατική ενίσχυση και ταυτόχρονα να βρουν λύση για το νέο πράσινο δακτύλιο. Συγκεκριμένα, το μέτρο θα συνεχιστεί τη νέα χρονιά και όσοι έχουν παλιά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας πριν το 2000 θα μπορούν να τα αποσύρουν και να αγοράσουν καινούριο έτσι ώστε να κυκλοφορούν στο νέο δακτύλιο που αλλάζει την 1η Μαΐου. Οι πληροφορίες από το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρουν ότι το μέτρο θα μείνει όπως έχει σήμερα. Δηλαδή για την αγορά αυτοκινήτου 900 κυβικών το όφελος θα είναι 300 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα αυτοκίνητα μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.800 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα που αποσύρει ο πολίτης να είναι τουλάχιστον 12 ετών και το αυτοκίνητο που θα αγοράσει να είναι τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6. Η παράταση του μέτρου κρίθηκε αναγκαία τόσο για την ενίσχυση των εσόδων του δημοσίου, όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ όσοι έχουν παλιά αυτοκίνητα ενδεχομένως να βρουν τη λύση τους για την κυκλοφορία στο δακτύλιο. Ο νέος πράσινος δακτύλιος θα ισχύει από την 1η Μαΐου και θα απαγορεύει την κίνηση οχημάτων 20 ετία στο κέντρο. Η εφαρμογή του μέτρου κατά το 2011 οδήγησε περίπου 85.000 αυτοκίνητα στα κέντρα ανακύκλωσης, όμως μόνο 30.000 ιδιοκτήτες προχώρησαν σε αγορά νέου. Οι υπόλοιποι 55.000 αναμένεται να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με καινούριο εντός του 2012.